Καλημέρα κυρία Αγαπητού. Ναι, είναι πάρα πολύ καιρός. Ναι. Θέλω να πάμε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο Park and Ride. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και τον Υπουργό Μεταφορών που μας έλεγε ότι προσπαθούμε να βρούμε τα σημεία και σε άλλες επαρχίες, να δούμε πότε θα ξεκινήσει. Μας βγήκε και μας έμεινε κύριε Καμπέρο το Park and Ride. Βγήκε και έμεινε. Έχουμε φτάσει πλέον τις 60.000 επιβάτες. 60.000 επιβάτες που το έχουν χρησιμοποιήσει. Και... τρεις ημέρες. Mm-hmm. Και έχουμε σταθερούς, ας πούμε, που το χρησιμοποιούν. Μάλιστα. Συνήθεια, είναι η συνήθειά τους πλέον. Βεβαίως, είναι συνήθεια και απαιτούμε νέους. Γίνεται μελέτη αυτή τη στιγμή να επεκταθεί με περαιτέρω λεωφορεία και να επεκταθεί ως και την Βουλή. Περαιτέρω λεωφορεία από το ίδιο το σημείο. Μάλιστα. Από το ίδιο. Πιστάμενη γραμμή. Α, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Επειδή εντάξει, σύμφωνα και με τον κύριο Βαφεάδη, αν θα έχουμε και άλλα σημεία, νομίζω έκλεισε, είναι πολύ κοντά στο να κλείσει το Μακάριο. Αν δεν κάνω λάθος. Και άλλα σημεία εντός της Λευκοσίας. Mm-hmm. Και από ό,τι είπε ο πρόεδρος, θα γίνει και στη Λεμεσό. Από την αντίστοιχη εταιρεία στη Λεμεσό. Μάλιστα. Ωραία. Άρα, έχουμε πόσους την ημέρα έχουμε ανθρώπους που το χρησιμοποιούν. Δεν έχω ακόμα τους ακριβείς αριθμούς για την εβδομάδα. Είμαστε μεταξύ 600 και 750 όπως ήμασταν πριν. Mm-hmm. Και είπατε ότι τώρα προστίθενται άλλα δύο λεωφορεία, τα οποία θα προσθεθούν πότε κύριε Καμπέρο? Δεν είναι μόνο δύο, θα δούμε για παραπάνω από δύο. Και θα έχουμε την απάντηση σύντομα που θα μπορέσουμε να το βάλουμε σε λειτουργία. Ωραία. Και επεκτείνεται μέχρι τη Βουλή, ενώ τώρα φτάνει μέχρι... μέχρι το Υπουργείο Οικονομικών και κάνει την επαναστροφή στη Μακαρίου. Α, μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, τελείωσαν οι γιορτές, άρα δεν προκύπτει πάλι πρόβλημα με την καθυστέρηση που υπήρχε την περίοδο των γιορτών. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει βελτιωθεί όλο αυτό. Και δεν ξέρω αν έχουμε στοιχεία. Δεν είναι μόνο και από τις άλλες πόλεις που έρχονται, παρκάρουν οι άνθρωποι. Κανονικά εκεί στο Κασιπή. Έχουμε περισσότερους από εκτός πρωτεύουσας που το χρησιμοποιούν ή ακόμη. Εκτός πρωτεύουσας. Ναι. Είχαμε κάποιοι από τη Λάρνα να το χρησιμοποιούν. Ναι. Οπότε ναι, είναι πλέον προτίμηση 20 λεπτά για το κέντρο δεν μπορείς να πας. Όχι, όχι. Δεν... ειδικά τις πρωινές τις ώρες δεν μπορείς να πας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν έχουμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά το αν θα ξεκινήσουμε να πληρώνουμε. Συνεχίζει να είναι δωρεάν. Συνεχίζει να είναι δωρεάν. Μέχρι να δούμε. Μέχρι ότου πει το Υπουργείο. Μέχρι ότου πει το Υπουργείο. Και το πάρκινγκ εκεί στο ΓΣΠ που θα χωριζόταν και θα μπορούσαν να παρκάρουν μόνο σε ένα σημείο τα αυτοκίνητα. Ακόμη δεν έχουν πει οι μπάρες. Γίνεται μελέτη για αυτό. Mm-hmm. Αν περάσετε από το Κασικείο όμως θα καταλάβετε και από μόνοι σας τους αριθμούς, γιατί πλέον είναι γεμάτο το πάρκινγκ και αυτό είναι ευχάριστο. Κάθε πρωί που πηγαίνουμε στα γραφεία στο Γέρι, περνάμε και κοιτάμε και βλέπουμε ότι συνεχίζει να γεμίζει. Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, το γεγονός ότι το αγκάλιασε ο κόσμος και ότι η υπηρεσία είναι καλή, γιατί στο τέλος της ημέρας και να μπεις να δοκιμάσεις αν σε βγάζει χρονικά, αλλά να παρέχεται και μια καλή υπηρεσία και από θέμα οδηγών και από θέμα καθαριότητας των λεωφορείων, όλα αυτά τα οποία ψάχνουμε πλέον. Μα το είχαμε πει και παλαιότερα. Χωρίς τις ανάλογες υποδομές θα είναι δύσκολο να πείσουμε συμπολίτες μας να μπουν στο λεωφορείο. Αλλά αποδείχτηκε με τη λεωφορειολωρίδα ότι άμα μπορείς να γλιτώσεις το χρόνο και το άγχος, θα χρησιμοποιήσουμε το λεωφορείο. Βέβαια. Και να γλιτώσεις και τα καύσιμα μεταξύ μας, κύριε Καμπέρο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά και τον χώρο στάθμευσης. Άλλο ένα θέμα και πρόβλημα τεράστιο στο κέντρο της πρωτεύουσας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλημέρα και καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ.